Να χαιρετήσουμε και τον Κώστα Βενετίδη, είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Βενετίδη, να σας χαιρετήσω. Καλησπέρα σας κύριε. Πού είστε αυτή τη στιγμή καταρχάς, γιατί τρέχετε από όσο μου είπατε όλη τη μέρα. Καθοδόν είμαι και τώρα σταμάτησα, είχαμε κάτι ζητήματα και τώρα είμαι στον δρόμο, μπορούμε να μιλήσουμε. Έχουμε θάνατο στον, έχουμε κάποια απώλεια στον νομό Εύρου, κύριε Βενετίδη. Ναι, δυστυχώς από ό,τι με ενημέρωσαν έχουμε άλλον έναν, ο οποίος είχε κάποια προβλήματα υγείας και κατέληξε. Είναι θλιβερό αυτό που γίνεται, είναι μέσα στο κλίμα των ημερών, πραγματικά είμαστε όλοι στεναχωρημένοι, όλοι συγκλονισμένοι. Και απλά συνεχίζουμε για να μπορέσουμε όσο δυνατόν να κρατήσουμε τα επίπεδα χαμηλά για να περάσουμε αυτό τον σκόπελο όλοι μαζί με ασφάλεια και όσο δυνατόν με λιγότερα κρούσματα. Συντονισμός γενικότερα υπάρχει, κύριε Βενετίδη, ή υπάρχουν ουσιαστικά λειτουργίες με βάση τις εντολές του Υπουργείου, υπάρχει αποκέντρωση αρμοδιοτήτων κλπ. Έχουν δοθεί όλα αυτά, υπάρχει μια, θα τη χαρακτηρίζει έτσι, οργανωμένη κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά υπάρχει οργανωμένη κατάσταση. Το τελευταίο διάστημα, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, υπάρχει ένα δίποδο, δηλαδή πολιτική προστασία που ανέλαβε όλη τη διαδικασία αυτήν και τη στρατηγική μαζί με τον ΕΟΔΗ, μαζί με το Υπουργείο Υγείας. Αυτοί λοιπόν χαράσουν τη στρατηγική στη χώρα μας και οι υπόλοιποι όλοι φορείς, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι όλοι φορείς, ακολουθούμε και μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι καταλήτης για τη χώρα μας το ότι έχουμε αυτά τα κρούσματα και είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από άλλα κράτη και μάλιστα τα οποία είναι και πιο ανεπτυγμένα, πρώτα το κλείσιμο των σχολείων και αργότερα τους χώρους εστίασης, καφέ και ούτω καθεξής. Με την περίπτωση του Εχήνου, όπου έχουμε καραντίνα ουσιαστικά σε μια κοινότητα, τι πληροφόρηση έχετε εσείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Πριν δύο μέρες ήδη εμείς από τη Δημόσια Υγεία της Περιφέρειας είχαμε ενημερώσει την πολιτική προστασία ότι είχαμε τα πρώτα 4 κρούσματα στον Εχήνο. Την επόμενη μέρα εντοπίστηκαν και άλλα κρούσματα, άλλα 2. Οπότε 25 Μαρτίου στείλαμε έγγραφο επίσημο και ενήργησε αμέσως η πολιτική προστασία και έθεσε σε καραντίνα στο Δήμο Μίκης, στον Εχήνο. Οπότε έχουν πάρθει όλα τα μέτρα, είναι υπεύθυνη η πολιτική προστασία, έχουν ρυθμιστεί οι λεπτομέρειες, δηλαδή τη σύνδεση του χωριού. Μιλάμε συνέχεια με τον Δήμαρχο, μιλάμε με τις αρχές. Μέχρι τώρα, μία μέρα που είναι σε καραντίνα, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο πρόβλημα. Από εδώ και πέρα, αν συμβεί κάτι και οτιδήποτε και μας ζητηθεί, είμαστε σε θέση να το λύσουμε. Να μην ξεχνάμε και ότι ο Εύρος αυτή τη στιγμή έχει ένα διπλό, μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, πρόβλημα. Με τα σύνορα τι γίνεται, κύριε Βενετίδη? Είστε από την Οριστιάδα εσείς. Με τα σύνορα σήμερα μίλησε με τον αστυνομικό διευθυντή της Οριστιάδος. Εχθές το βράδυ οι Τούρκοι ήρθαν και μάζεψαν όλους τους μετανάστες. Μάλιστα βάλανε φωτιά και σε κάποια καταλήματα που είχαν στήσει και ίσως και με βίαιο τρόπο τους πήρανε και δεν ξέρει κανείς πού τους πήγανε. Αυτό βέβαια προβληματίζει. Σκεφτόμαστε όλοι αν είναι κάτι παροδικό, αν είναι μόνιμο. Εν πάση περιπτώσει δεν χαλαρώνουν όμως οι δυνάμεις μας πάνω στον Εύρο, παραμένουν εκεί γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί τις επόμενες μέρες ή αν δεν τους ξαναστείλει ο πρόεδρος της Τουρκίας και θεωρούμε ότι ίσως είναι μια κίνηση καλής θέλησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν σας κρύβω ότι στην τελευταία ομιλία που είχε ο ίδιος μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο και την Γερμανίδα καγκελάριο, θεωρώ ότι κάποιες δεσμεύσεις πήρε και ίσως τις περιμένει για να υλοποιηθούν. Μάλιστα, δηλαδή φύγαν από τα σύνορα. Φύγανε χτες το βράδυ, κύριε Χρήστο, το βράδυ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Φυσικά κρατάμε μικρό καλάθι εδώ, κύριε Βενετίδη, για το τι μπορεί να σκέφτεται τώρα, για το τι θα κάνει στην συνέχεια. Τι προγραμματισμός υπάρχει, κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω για τον κόσμο είναι ότι
γίνονται τα πάντα από πλευράς πολιτικής προστασίας και από το Υπουργείο Υγείας ώστε να κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα τον ιό. Ένα δεύτερο είναι ότι, και ένα συμπέρασμα είναι ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από όλες τις χώρες τις ανεπτυγμένες. Και σας είπα ότι ίσως ενεργήσαμε κάποιες εβδομάδες πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Θέλω να πω ότι ακούγονται από διάφορες υπερβολές και από άλλους άκρως καθυστικριστικά μηνύματα. Δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη δίνη θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι, με ευλάβεια να τηρούμε τις οδηγίες. Θεωρώ ότι το επόμενο δεκαήμερο είναι σημαντικό, γιατί αν μπορέσουμε και σπάσουμε μια λυσίδα όπως μας λέει ο κύριος Τσιόδρας, ίσως τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Κάποια προβλήματα που δημιουργούνται, που περιμένουμε κάποιο κόσμο απ' έξω τις τελευταίες μέρες να έρθει, ήδη ετοιμάζονται ξενοδοχεία για να μπουν σε καραντίνα. Είμαστε εδώ, μιλάμε με την πολιτική προστασία στην περιφέρειά μας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλά τα επίπεδα, γιατί ξέρετε, είμαστε σε μια ευαίσθητη περιοχή. Έχουμε και τα ζητήματα με τους δίπλα. Μέχρι τώρα θεωρώ είναι καλά τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Βενετίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Ορεστιάδα κιόλας, μας έδωσε και την, να την πούμε, ευχάριστη είδηση. Χρειάζεται να υπάρχουν και ευχάριστες ειδήσεις.